Τεράστιο οικονομικό πλήγμα έχει υποστεί ο κλάδος των χερσαίων συγκοινωνιών και μεταφορών, με τα κτέλ να βλέπουν καθημερινά την κίνηση και κατά συνέπεια τα έσοδά τους να καταραίουν. Αυτή τη στιγμή η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου είναι μειωμένη κατά 99%, που θα πει ότι τα λεωφορεία μας κυκλοφορούν στους δρόμους της Κρήτης εντελώς άδεια. Καθ' όλη την περίοδο των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα κτέλ με απόφαση της κυβέρνησης παρέμειναν ανοιχτά, εξυπηρετώντας τους ελάχιστους ταξιδιώτες αλλά και τα εμπορεύματα. Δεν είναι κατ' επιλογή δική μας να λειτουργούμε. Δεν είναι κλειστό το κτέλ. Έχουμε 6-7 σταθμούς οι οποίοι λειτουργούν. Υπάρχουν προσωπικό ασφαλείας, υπάρχουν λεωφορεία που κινούνται, υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες που μετακινούνται. Στα λιγοστά δρομολόγια που πραγματοποιούνται, οι επιβάτες ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 10 άτομα. Όχι, ξαναλέω, να απορροφήσει το κράτος όλη αυτή τη ζημιά, αλλά ένα κομμάτι. Όλοι να βάλουμε πλάτη. Την ώρα πάντως που τα κτέλ με νόμο παραμένουν στις επάλξεις, η πολιτεία δεν έχει λάβει κάποια μέρημνα, με αποτέλεσμα το μέλλον των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων να μοιάζει αβέβαιο. Περίπου τι τάξος ζημιά έχει καταγραφεί? Η ζημιά είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά αυτή τη στιγμή. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για ένα στόλο 200 λεωφορείων. Μιλούμε για μια εταιρεία η οποία απασχολεί 700 οικογένειες. Και είναι τεράστια οικονομική ζημιά. Στο μεταξύ, με το 50% των επιβατών επί των αριθμημένων θέσεων θα μπορούν να μετακινούνται τα λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της πανδημίας αλλά και της καλύτερης στήρησης των κανόνων υγιεινής. Όπως αντιλαμβάνεστε, με 50% πληρότητα ένα λεωφορείο, παράδειγμα πάει στα Χανιά με 25 άτομα, δεν βγάζει καν ούτε τα λειτουργικά του έξοδα.